Αυστηρό μήνυμα στη Φίρομ ότι οι ερμηνείες της συμφωνίας των Πρεσπών κατοδοκούν και αυθαιρέτως δεν βοηθούν στη σχέση των δύο χωρών και στην επιτυχή κατάληξη της συμφωνίας, έστειλε από την Κέρκυρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο κύριος Παυλόπουλος βρίσκεται στο νησί προκειμένου να συμμετάσχει στο πρώτο διεθνές συνέδριο απόδημων 7 νησίων. Με απόλυτη ειλικρίνεια αλλά και αποφασιστικότητα, ότι ορισμένες δηλώσεις ηγετικών στελεχών του γειτονικού μας κράτους, ιδίως τελευταία, οι οποίες ερμηνεύουν, κατατοδοκούν και αυθαιρέτως τα όσα προβλέπονται από τη συνθήκη, η οποία μάλιστα, όπως σας είπα, δεν έχει κυρωθεί. Ως προς το ζήτημα που αφορά τη σχέση της Ελλάδας με τα Σκόπια και την επικύρωση του ονόματος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως αυτή θα προκύψει μετά τη συνταγματική αλλαγή και την ολοκλήρωση της συμφωνία με τις προδιαγραφές της συνθήκης που έχει υπογραφεί. Τέτοιες ερμηνείες δεν βοηθούν προς την κατεύθυνση που τόνισα προηγουμένως. Αυτό πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη. Είμαστε τόσο ειλικρινείς προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά άλλο τόσο είμαστε αποφασισμένοι, όπως σας είπα, να υπερασπιστούμε και βεβαίως τα εθνικά μας θέματα, ημών των Ελλήνων, αλλά και τη διεθνή και την ευρωπαϊκή νομιμότητα. Σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ότι η σχέση καλής γειτονίας προϋποθέτει εκ μέρους της Τουρκίας ειλικρινή σεβασμό του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Τον πρόεδρο συνόδευαν στο νησί η σύζυγός του Βλασία και ο βετεράνος της ελληνικής διπλωματίας, πρώην υπουργός Πέτρος Μολυβιάτης. Τον κύριο Παυλόπουλο υποδέχθηκε ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος και εκ μέρους της κυβέρνησης ο υφυπουργός εξωτερικών Τέρενς Κουίκ.